Γεια σου, Λιάννα, καλημέρα. Καλημέρα. Ανησύχησα πάρα πολύ εγώ με αυτό και κυρίως εν ώψη της επίσκεψης Ερντογάν στις 20 του μήνα, πρέπει να πούμε, όπου παρακολουθεί όλη η Ευρώπη τι ακριβώς θα γίνει στην Κύπρο. Και εγώ το ίδιο. Και το πρόβλημά μου είναι ότι παρακολουθεί η Ευρώπη. Επειδή πολλές ελπίδες έχουν αναποτεθεί, εκεί που είναι στην πραγματικότητα όμως και η πηγή του προβλήματος. Γιατί δεν απολαμβάνει ανοχής. Απολαμβάνει συνενοχής ο Ερντογάν σε όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί. Και δεν είναι θέμα Ερντογάν. Είναι θέμα αντιμετώπισης της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τα συμφέροντα που θέλει να καλύψει. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Λυπάμαι που το λέω. Χρήστο ναι. Μου, είναι πολύ η ατάκα της ταινίας, ταιριάζει πάρα πολύ εδώ. Και η αλήθεια είναι ότι είχαμε μάθει κιόλας ότι αρκετά από τα σκάφη του πυραυλακά τους της τουρκικής ακτοφυλακής έχουν αγοραστεί με ευρωπαϊκά χρήματα. Η αλήθεια έχουν είναι. Έχουν αγοραστεί με ευρωπαϊκά χρήματα, έχουν δοθεί. Ευρωπαϊκά χρήματα πρέπει να πούμε ότι είναι και τα χρήματα και της Ελλάδος και της Κύπρου. Αλλά αυτό το σημερινό επεισόδιο είναι πολύ κακός ιονός. Και είναι πολύ κακός ιονός γιατί εν ώψη της φανταχτερής επίσκεψης θέλει να εγγενιαστεί η μεταστροφή της Τουρκίας προς τη Χάγη. Και εδώ δεν μπορεί. Στο πεδίο είναι επιθετική, κυνήγησαν, πυροβόλησαν. Αναγκάστηκε να επιστρέψει το μικρό σκάφος στην τακτική βάση στην Ευρώπη. Η περιπολία ήταν στις 3.30 ώρα το πρωί. Και από αυτά άρχισε ένα πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο. Ήταν οι Τουρκοί, το χώμα, να πάμε στη Χάγη. Που σημαίνει εσύ και υποσχετικό. Και που σημαίνει αυτό που λέμε εμείς. Άρα θα υπάρχει. Η θέση της Τουρκίας για δύο κράτη. Ναι. Άρα θα υπάρχει ηρεμία στο Αιγαίο, κατά πώς φαίνεται, αλλά προβλήματα όχι, στην Κύπρο. Υπάρχει. Όχι, λες. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Δεν θα είναι ηρεμία στο Αιγαίο. Ναι. Είναι η ηρεμία πριν από την Θύελλα. Και η Θύελλα θα είναι μία μοιρασιά στο Αιγαίο. Μάλιστα. Μία μοιρασιά στο Αιγαίο και ένας διαχωρισμός των δύο κρατών στην Κύπρο. Οριστικοποίηση δηλαδή. Τη εισβολή, τη κατοχή και του τύπου και του χωρισμού. Ναι. Δεν θα πάμε σε ένα, όπως λέμε εμείς και επιμένουμε, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, σε ένα κράτος ενιαίο, με μία ηθαγένεια, μία υπόσταση κρατική. Θα πάμε σε δύο κράτη. Μάλιστα. Θα πάμε σε δύο κράτη. Αυτό που με τον δεν θέλουμε ένα ή με τίποτα. Τον άλλο τρόπο. Λιάννα, να αλλάξουμε θέμα λίγο. Τελευταία. Με τον κορονοϊό ξέρω ότι είσαι πλήρως εμβολιασμένη, ξέρω ότι ασχολείσαι με το θέμα και στέλνεις και κόσμο, δηλαδή λες τον κόσμο ευθέως να εμβολιαστεί. Ασχολούμαστε όλοι. Ναι. Ανησυχείς. Προσπαθούμε να πείσουμε. Ορίστε. Ανησυχείς με τα τελευταία δεδομένα. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ανησυχώ πάρα πολύ για την νοοτροπία που χτίζεται. Βλέπω τις ίδιες φάτσες που έβλεπα το 12 και το 13 και το 14. Βλέπω μία εκμετάλλευση της κουφότητας και της απειρίας που έλεγε το παλιό αστικό δίκαιο του άλλου. Βλέπω μία αντίληψη λίγο σατυρική, λίγο σαρκαστική, λίγο τάχα μου δίθεν επισημοποιημένη, στην οποία από κάτω όμως κρύβονται δύο πολιτικές. Η μία αυτών που εξασφαλίζουν στήριξη πολιτική για να εμφανιστούν και με πολιτική μορφή ως αντιεμβολιαστές, με πρόσημα την ελευθερία, με πρόσημα την καθαρότητα, με πρόσημα την. Τάχα μου δίθεν αντικαπιταλιστική. Τώρα είναι μερική ακροδεξία από αυτούς που κατηγορούν για φασισμό και για ναζισμό τους υπόλοιπους που έχουμε εμβολιαστεί. Είναι δηλαδή να τραβάς τα μαλλιά σου. Αλλά σε αυτόν τον τόπο έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Χρυσαυγήθηκε και εμείς. Ακούς και αυτό. Σκοταδιστικά και. Απ' την άλλη μεριά όμως, έχεις και μια κυβέρνηση η οποία εκμεταλλεύεται τη συγκυρία για να επιβάλλει διαδικασίες στο εργασιακό που θα τις επιτρέψουν να διευκολυνθεί στην εφαρμογή του άθλιου νομοσχεδίου το οποίο πέρασε. Άρα εννοείς το νομοσχέδιο δηλαδή, Χατζηδάκη. Δηλαδή λέγονται πράγματα στον αέρα, τα παίρνουν πίσω, σαν για αυτά της κυρίας Μιχαηλίδου, αλλά στην πραγματικότητα ανοίγουν την κερκόπορτα. Θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικός εμβολιασμός σε κάποιους τομείς της επαγγελματικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Με αυστηρότατα κριτήρια σε ορισμένες κατηγορίες, με επιστημονικό τρόπο και με παρακολούθηση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για παράδειγμα, δέστο. Ακόμα και αν ο κόσμος έχει δικαιολογημένα εμβολίσει, έτσι. Εδώ οι επιστήμονες ψάχνονται ακόμα. Δεν ξέρουν τα πάντα. Οι έρευνες συνεχίζονται. Με τα εμβόλια υπάρχουν ανάγκες για να ψαχτεί το πράγμα βαθύτερα, έτσι δεν είναι. Αν ψάχνονται οι επιστήμονες, είναι φυσικό σε έναν βαθμό να ψάχνονται και οι άνθρωποι. Και να είναι και δύσπιστοι. Εγώ τους δύσπιστους τους καταλαβαίνω. Ναι. Τους φοβισμένους επίσης τους καταλαβαίνω. Τους ψεκασμένους δεν τους καταλαβαίνω. Με τίποτα. Δηλαδή αυτούς τους παράλογους, έτσι εννοώ που θα
τους παρακολουθεί με microchip για να πλουτίσει ο Γκέιτς, αυτούς δεν τους καταλαβαίνω. Πώς να σου το πω. Αρνούμε δηλαδή. Και την ίδια ώρα εκχωρούν όλα τα προσωπικά τους δικαιώματα στα κινητά. Στο πρώτο τυχόντα. Εδώ θέλω να παρατηρήσω κάτι. Εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και να κλείσουμε με αυτό, Λιάννα, σε παρακαλώ. Αν αρχίσει ο εκβιασμός, Χρήστο μου, με την εργασία και επικρέμεται το να μείνει στον δρόμο, να χάσει τα δικαιώματά σου εργασιακά, με πρόσχημα την διατήρηση της καλής υγείας των διπλανών σου, τότε μαζί με την ατομική ευθύνη η κυβέρνηση φτιάχνει ένα κοκτέιλ το οποίο αντιμετωπίζεται μόνο με ριζική επανάσταση υπέρ της ουσιαστικής ελευθερίας και της δημοκρατίας. Καλημέρα, Λιάννα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας μέρα, καλό καλοκαίρι και εμβολιαστείτε. Εμβολιαστείτε. Να σας πω κάτι. Αυτό που λείπει από την ελληνική κοινωνία. Ακόμα και αν δεν το κάνετε για την πάρτι σας, κάντε το για το διπλανό σας. Αυτό είναι που χτυπάει η κυβέρνηση. Καλημέρα, Λιάννα. Να το διπλανό σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.